με αφορμή του παλαϊκού καλέσματος για ενδυνάμωση της φωνής μας εν ώψη των ευρωεκλογών, στέκομαι εδώ μπροστά σας και εμπνεόμενος από τα λόγια του σπουδαίου σύντροφου αγωνιστή Νίκου Μπελογιάννη, ξεκινώ λέγοντας «Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει να έχει ζωή, το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό». Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή, Όποιο θα το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω από τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποιήση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη. Και στην πολιετή παρουσία του το Κουκουέ, κατέκτησε μέσα από του αγώνε και τι θυσίε του κάθε τι που ορίζεται ω ωραίο στη ζωή. Συγκλονίζοντα την ανθρωπότητα με την ανιδιοτέλεια των αγώνων για ελευθερία, δημοκρατία και λαϊκή εξουσία πάντα με πίστη σε αυτό που προτάσει το δίκαιο κάθε ανθρώπου, οργάνωσε, στήριξε την εργατική αγροτική μικρομεσαία τάξη, υπερασπίζοντας την αξιοπρέπεια και πρόοδο του λαού μας, όπως γνωρίζετε με αιματηρές θυσίε. Στα χρόνια της νιώτης μου, είμαι γεννημένο το 1965, μορφώθηκα μέσα από την πολιτική και πολιτιστική προοδευτική δράση των συμμαθητών τότε της ΚΝΕ, μεταπηδώντας αργότερα ως φοιτητής στον ψευδοκάπηλο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, δίνοντας ανιδιωτελή αγώνα μαζί με άλλους μαρξιστές συντρόφου. γνωρίζετε πως ήμασταν εγκλωβισμένοι αρκετοί, για αλλαγή και μετάβαση του σοσιαλισμού. Όντα εγκλωβισμένοι και απογοητευμένοι, απορριφθήκαμε ως περιτό ιδεολογικό φορτίο, παλινδρομώντας σε πολιτικά πειράματα που δεν έδιναν διέξοδο ούτε στις αναζητήσεις μας, ούτε στην πατρίδα την οποία πονούσαμε και πονάμε. Με την επέλαση τη οικονομική κρίση και αργότερα τη υγειονομική, όπου το ισχυρό ντόπιο και ξένο κεφάλαιο πειραματίστηκε, υπερχρέωσε, αποδόμησε τα εργατικά νοικοκυριά και επιχειρήσει, τα διλήμματα και οι παλινδρομήσει διαλύθηκαν και ξεκάθαρα η μόνη έντιμη συνεπή επιλογή ήταν η συμπόρευση. Με την πολιτική φωνή τη ταξική μου συνείδηση, τη εργατική παραγωγική τάξη, του κόμματο που πάντα τιμούσε το λαό και αυτό. Ήταν και είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Νιώθω το χρέος, έναντι των πολιτικών μου προγόνων, συγγνώμη για τη συγκίνηση, που έδρασαν μέσα από το ΕΑΜ Ελλάς, ΕΠΟΝ και μετέπειτα στο Δημοκρατικό Στρατό, όσο και στα παιδιά μου, στις επόμενες γενιές, να αφήσω ισχυρό αποτύπωμα και βαθιά σπορά, ώστε πάντα να καρπίζουν οι αγώνες και νέα άνθη, να μας χομυρίζουν τη ζωή άρωμα επανάστασης και ανατροπής. Μιλάω για σας, για τους νέους. Η δυστοπία του καπιταλισμού, το σάπιο απάθρωπο σύστημα, δεν είναι ανίκητο. Ένας νέος κόσμος είναι εφικτός και αυτό είναι η ευτοπία του σοσιαλισμού. Μέσα από τη μάχη για την ενδυνάμωση του κομμουνιστικού κινήματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πρέπει να συσπυρώσει μάχημο, ανθρώπινο, δυναμικό, δημιουργώντας ανάχωμα στην ακροδεξιά ομοφοβική λέλαπα, δίνοντα εφικτέ ανθρώπινε πολιτικέ λύσει και πρόγραμμα ανάπτυξη στον εργαζόμενο κόσμο, ο οποίο βιώνει πάνω από δεκαετία τι βάρβαρες επιλογέ του καπιταλισμού. Επεμβάσει σε στρατηγικά ενεργειακά σημεία του πλανήτη, εμπόλεμε ζώνε, εκεί όπου το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι επιβάλλουν τον επεκτατισμό του, απάνθρωπε κτηνώδει και ομέ γενοκτονίε, όπω αυτή τη Παλαιστίνη. Κοιτάξτε τα μάτια των μικρών παιδιών στη Γάζα. Σήμερα συγκλονίστηκα από ένα σχετικό βίντεο που είδα. Προκειμένου να διατηρήσουν τον έλεγχο αλλά και το στάτου τη δίθεν υπερδύναμη, μα οργίζουν και μα δίνουν ισχυρά κίνητρα για αδιάκοπο αγώνα. Ο συνδυασμό με τα όσα παρακμιακά συντελούνται στην πατρίδα μα, τη δολοφονία στα Τέμπη, των εκατοντάδων εργατικών δολοφονικών δυστυχημάτων, Αυτέ τι μέρε είχαμε πάλι οικοδόμου. Νεκρούς σε όλους τους κλάδους παραγωγής. Διανομές, οικοδομή, βιοτεχνία, βιομηχανία, αποθήκες. Την ομή παρέμβαση στη δικαιοσύνη, την ασφιχτική φήμωση της άλλης άποψης μέσα από τα ΜΜΕ, τη μαφιόζικη επιχειρηματικότητα και η συνεχής φτωχοποίηση της εργατικής τάξης, την οποία εμείς ως μισθωτοί την βιώνουμε, αντί άλλο μας φωνάζουν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, με ισχυρό, με ισχυρό πολιτικό πόλο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι τις ευρωεκλογές, μπορούμε να κάνουμε το όνειρο πράξη, έχοντας υπόψη πως δεν, δεν είναι εύκολο τα κέντρα ελέγχου να μας αφήσουν απερίσπαστα στην επιτυχή έκβαση των δράσεών μας. Συσπηρώνοντας όμως ισχυρό λαϊκό κίνημα στους αγώνες μας, πάντα θα πηγαίνουμε βήματα μπροστά, Όπω αυτό φάνηκε με τι πολυάριθμε κινητοποιήσει τη χρονιά και δι τη τελευταία γενική απεργία, 28 του Φλεβάρι, καλούμαστε τώρα και στις 17 του μήνα να δώσουμε παρόν πιο μαζικό. Να είμαστε πολύ πιο δυνατοί. Αναλυτικές αναφορέ έχουν ήδη γίνει και μη θέλοντα να σα κουράσω με περιττά λόγια, θα κλείσω υψώνοντα την αριστερή γροθιά, καλώντα όλου όσου πιστεύουν πω η ζωή μπορεί και πρέπει να αλλάξει να δώσουμε τώρα και στο πάντα το μέγιστο αγώνα μέσα από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μέχρι τη νίκη για πάντα.